Μπρόζεβιτς. Καζού θα στείλει την παλιά απέναντι. Ο Σεμέδο έχει ευκαιρία. Η μπάλα κοντράρει στον Σιπριάνο και έχουμε το πρώτο κόρνερ. Ήδη ο Καζού δημιούργησε πρόβλημα στην Ομόνοια στην πρώτη εκτέλεση. Κόρνερ νωρίτερα. Πάει απευθείας να ευνηδιάσει τον Φαμπιάνο που κάνει την δεύτερη απόκρουση του στον αγώνα και πάλι από απευθείας εκτέλεση από τον Καζού. Όλοι περίμεναν σέντρα. Απομακρύνθηκε η μπάλα από τον Μοντνόρ. Επανέρχεται η Ομόνοια με Σιπριάνο. Χαραλάμπους έκοψε πολύ ωραία και ελευθερώθηκε. Δεν ήταν καλό το πλασέο τόσο στη συνέχεια. Κόντραρε όμως η μπάλα και έχουμε κόρνερ για την Ομόνοια. Το τρίτο για τη Ομόνοια. Δείτε πώς ελευθερώνεται από τον Νίκολιτς. Πάνω στο κεφάλι του Ρόσεβιτς. Να περνά πάσα για τον Γκομής. Έρχεται βοήθεια από τον Σεμέδο. Τέσσερις παίκτες του Άρη απέναντι περιμένουν. Η παλιά που βγήκε κατεβάζει ο Μοντνόρ στην περιοχή. Πίεση από τον Αλιούμ. Αποκρούει ο Φαμπιάνο. Τρίτη επέμβασή του στον αγώνα. Για να δούμε τον Κομή στην πλάτη του Παναγιώτου και τον Φαμπιάνο. Να πέφτει τον Κοκόρη να πλασάρει στο κενό τέρμα. 1-0 ο Άρης στο 24ο λεπτό. Ο Αλεξάνδρ Κοκόρη. Βγαίνει η ένδειξη από το VAR ότι γίνεται έλεγχος του τέρματος. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Θα πάει να το δει. Θα πάει να το δει λοιπόν. Βλέπετε ότι εδώ ήταν τελικά σε θέση offside, όπως δείχνει το γραφικό του VAR. Ο Κομής, ο οποίος κινείται ανάμεσα στους δύο παίκτες, δεν κάνει κίνηση για την μπάλα. Όμως θα πρέπει ο διαιτητής να αποφασίσει αν επηρεάζει την ικανότητα offside. Αποφασίζει λοιπόν ότι επηρεάζει την ικανότητα των παικτών της Ομόνοιας να παίξουν την μπάλα και δίνει offside. Περιμένει ο Μπέζους, έρχεται βοήθεια και από τον Μάθιους, κίνηση από τον Κακουλή στην περιοχή. Ανεβαίνει ο Κακουλής, κάνει την κεφαλιά, σκάει μπάλα πάνω στον Γιαγκό και στη συνέχεια στα χέρια του Βανά. Κάτι θα βλέπουν στο VAR στην προηγούμενη φάση και πάει να δει ο διαιτητής. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Α, για χέρι του Γιαγκό νωρίτερα. Είναι ανοιχτό το χέρι, βεβαίως είναι με πλάτη ο Γιαγκό. Και καλείται ο διαιτητής να αποφασίσει αν η θέση του χεριού είναι φυσική. Οπωσδήποτε δεν υπάρχει πρόθεση. Όμως επαναλαμβάνω, είναι ανοιχτό το χέρι. Γίνεται κεφαλιά από τον Κακουλή και θα δούμε αν θα αποφασίσει να σφυρίξει πέναλτι. Και αν θεωρώ την μπάλα είναι στο θα δώσει το πέναλτι. Θα δώσει το πέναλτι. Ρωμάν Μπέζους απέναντι από τον Βανά Άλβες. Σφύριξε ο Αντωνίου. Εκτελεί ο Μπέζους. 1-0 η Ομόνοια. Στο ημίωρο ανοίγει το σκορ. Ο Μπέζους είναι εύστοχος. Ο Αναστασίου είναι χαρούμενος. Του Κακουλή η εκτέλεση εντελώς στο κέντρο της εστίας. Ο Μπέζους, ο Βανά πέφτει στη γωνία και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυά του για να σημειωθεί το 0-1 για την Ομόνοια. Μοντνόρ. Πολύ ωραία, η μπάλα φτάνει στον Νίκολιτς και από εκεί στον Σεμέδο, την έβαλε μπροστά και έκανε το σουτ και απογειώθηκε ο Φαμπιάνο. Καναλάμπους. Έβαλε την μπάλα μπροστά, έδωσε στον Σεμέδο που έχει μεγάλη ευκαιρία, πλασάρει πάνω στον Βανά Σεμέδο. Γκολ 0-2 η Ομόνοια. Στο 35 ο παίκτης που είχε σκοράρει τα δύο τέρματά της στο πρώτο φετινό ντέρμπι με τον Άρη στο πρωτάθλημα. Χτυπά και απόψε και μάλιστα σημειώνει το 0-2 αριθμό τερμάτων στο φετινό πρωτάθλημα. Στα 10. Εδώ από τον Χαραλάμπους αρχίζουν όλα. Βλέπετε τον Σεμέδο, νομίζω ότι καλύπτεται απέναντι από τον Ουρόσεβιτς. Θα εξεταστεί η φάση. Πρώτα αποκρούει ο Βανά με ψυχραιμία. Θα πάρει την μπάλα στο δεξί του και θα πλασάρει στην απέναντι γωνία για να σημειώσει το τέρμα που θα δώσει αυτό το μεγάλο για την ώρα που διανύουμε προβάδισμα για την Ομόνοια. Το μισό γκολ ανοίγει στο Χαραλάμπους, Παύλο. Εξαιρετική η πάσα του Χαραλάμπους και ο τρόπος με τον οποίο ενήργησε γενικότερα στην φάση. Έβαλε το σώμα ωραία, προστάτευσε την μπάλα. Τέλεσε ο Καζού. Ο γκολ για τον Άρη από τον Κομής. Σε χρόνο καθυστέρησης, στο 4ο λεπτό. Στο 45 λοιπόν, συν 4. Ο Κομής ξαναβάζει τον Άρη με πολύ καλύτερη προοπτική στη διεκδίκηση του στόχου του στον αγώνα. Κοντά στον Φαμπιάνο μετά την εκτέλεση από τον Καζού με τη δυνατή κεφαλιά του Νικά, τον τερματοφύλακα της Ομόνοιας, σημειώνοντας τον γκολ. Επαναλαμβάνω, στο χρονικό σημείο που μπαίνει. Πάρα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του αγώνα, θα το δούμε βεβαίως και αυτό στην συνέχεια. Την τρίπλα και όχι την σέντρα. Τώρα με το δεξί παλιά στην περιοχή.
ψηλά ο Κουλιμπαλή, ο Μπέξον ανεβαίνει, επαναφέρει την μπάλα στην περιοχή της Ομόνιας, διώχνει ο Κούσουλος, ξανά ο Μπέξον, ο Ουρόσεβιτς, ο Κομής, πέρασε η μπάλα και γκολ, με τον Κομής δεν σηκώνεται το Σιμεάκη, σοφαρίζει ο Άρης στο 66ο λεπτό, χρυσό σκόρερ του και πάλι ο Κομής, ο οποίος ξαναβλέπουμε τον Μπέξον, ο Κομής νομίζω είναι λίγο πιο μπροστά και μετά την προβολή ασφαλώς και είχε ολοκληρωθεί και ο έλεγχος, όπως είδατε από την ένδειξη του VAR. Κρατώντας την μπάλα και βρίσκοντας στήριγμα στον Κοκόριν. Με φάλτσα η μπάλα που φτάνει στον Σόκ και από εκεί στον Σάββο θα χάσει μοναδική ευκαιρία. Παλιά από τον Καζού βγήκε ο Φαμπιάνο με γροθιές. Ο Μπέξον έχει μεγάλη ευκαιρία, αποκρούει ο Φαμπιάνο. Ο Φράντσο, νέα ευκαιρία. Θα καθεί από τον Κομής, διπλή για τον Άρη.